Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Και περιφερειακό σύμβουλο Αττικής με τη Λαϊκή Συσπήρωση, έτσι δεν είναι, κύριε Πρωτούλη? Ναι. Έχετε περάσει κυρίως στον αυτοδιοικητικό χώρο. Έχετε διατελέσει βέβαια βουλευτής, αλλά έχετε κάνει νομίζω αυτή την επιλογή. Παραμένουμε όλοι στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή για όλους. Τώρα που λέτε για τον... Αυτά που ακούσαμε τώρα από τον αγαπητό σας συναδελφό από την Ξάνθη είναι εξοργιστικό, γιατί την ίδια στιγμή που ακούμε ότι έχουν δοθεί τα πάντα για την υγεία, ότι είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης, την ίδια στιγμή ακούμε ότι στη Ξάνθη και μάλιστα σε μια περιοχή ταλαιπωρημένη από τον κορονοϊό 6 μήνες καθυστερούν τα χειρουργεία. Μα είναι δυνατόν 6 μήνες να καθυστερεί το χειρουργείο για έναν άνθρωπο, και αν είναι καρκινοπαθής τι θα κάνει 6 μήνες? Θα είναι απαράδεκτα πράγματα, είναι εξοργιστικά και μόνο που τα ακούει κανένας. Και φανταστείτε τώρα ότι οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, αν επιλέξουν να βγουν στον δρόμο να διαδηλώσουν, έχετε και ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Αυτό, εγώ ήθελα να σας το πάω εγώ εκεί, αλλά δεν θα το αφήνατε με τίποτα, το κατάλαβα. Διαβάσαμε και το ριζοσπάστη είναι... σήμερα. Έχετε μεγάλο θέμα εσείς με αυτό το νομοσχέδιο, ε? Έχει μεγάλο θέμα ο λαός μας. Μα γι' αυτό έρχεται αυτό το νομοσχέδιο. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Από όλες τις πλευρές της ζωής αναβλύζει η ανάγκη ότι οι εργαζόμενοι δεν θα καθίσουν με σταυρωμένα τα χέρια. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα, είναι τόσο πιεστικές οι ανάγκες, ιδιαίτερα με την κρίση που ξέσπασε σαν με θριαλίδα την πανδημία, που είναι δυνατόν ο κόσμος να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Ναι, αλλά κύριε Εδώ Πρωτούλη. Καταργείται και το δώρο των εργαζομένων. Αυτό είναι ένα θέμα που επίσης πρέπει να συζητήσουμε. Αλλά δεν προέκυψε, λέτε, ένα νομοσχέδιο, δεν λέω αυτό το νομοσχέδιο, μέσα από την ανάγκη και των εργαζομένων στο εμπόριο και αλλού, να μπορούν να έχουν ένα προγραμματισμό της εργασίας χωρίς να γίνεται κατάχρηση του σημαντικού εργαλείου, βέβαια, της πορείας, της διαμαρτυρίας, της διαδήλωσης? Δηλαδή, μήπως έχει προκύψει μια ανάγκη που πρέπει να τη δούμε και λίγο πιο, πώς να το πω τώρα, ισορροπημένα? Ούτε η μία πλευρά να είναι η κυβέρνηση στο δικό της μετερίζει, να σας το πω έτσι, ούτε όλοι οι άλλοι απέναντι. Μήπως βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε πιο ορθολογικά? Γιατί είναι σεβαστό το δικαίωμα της διαμαρτυρίας, της απεργίας. Αλλά όταν ένα εργαλείο, το καλύτερο να είναι, το υπερχρησιμοποιούμε, στο τέλος θα στομώσει και δεν θα έχει και το αποτέλεσμα που θέλουμε. Γιατί άμα έχει 50 διαμαρτυρίες, δεν προσέχει μετά κανείς καμία. Ενώ άμα έχει 2-3 καλές κεντρικές με λαϊκή συμμετοχή, έχουν και άλλο επικοινωνιακό αντίκτυπο. Έχετε δει ότι δεν πολύ καλύπτονται πια και σε επίπεδο ρεπορτάζ πολλές από τις κινητοποιήσεις. Να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά. Είδατε ότι από την αρχή που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, επειδή ακολούθησε την ενημέρωση που είχαμε από την Ξάνθη, όλοι διαπιστώνουμε ότι η διαμαρτυρία δεν είναι μια αθλητική διοργάνωση που για να κόψει εισιτήρια πρέπει να είναι μία και να μην γίνεται σε πολλά χωριά. Δεν είναι χόμπι. Δεν είναι διασκέδαση. Η διαμαρτυρία, η διαδήλωση γίνεται γιατί υπάρχουν οξυμένα ζητήματα. Αυτό είναι που γίνεται προσπάθεια αυτή τη στιγμή να περιοριστεί. Το νομοσχέδιο να διαβάσουμε. Τώρα λέγονται πάρα πολλά, τα οποία όμως τα περισσότερα είναι ψέματα. Εμείς θα πάρουμε αυτά που λέει το νομοσχέδιο το ίδιο για να δούμε τι αν βγαίνει άκρη. Ο ίδιος ο τίτλος του μιλάει ότι μιλάει για νομοθέτηση περί των δημοσίων συναθρήσεων. Καταλαβαίνετε, ούτε καν για διαδηλώσεις δεν μιλάει. Και άλλες διατάξεις. Δηλαδή έρχεται ακόμα να βάλει εμπόδια και στις υπαίθριες συναθρήσεις. Έχει ένα παλιό άρωμα, η αλήθεια είναι αυτή η διατύπωση, κάτι μας θυμίζει. Δεν μιλάμε καν για διαδηλώσεις. Αυτά που λέγονται για τα εμπορομάγαζα. 200.000, το λέω τρίτη φορά, 200.000 μικρές επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο την περίοδο 2011-2016. Να τα κάνουμε δηλαδή 220. Που καμία σχέση δεν υπήρχαν με διαδηλώσεις. Οι διαδηλώσεις φταίνε που κλείσανε τα μαγαζιά εδώ που είμαστε εμείς στη Δυτική Αθήνα, στο Περιστέρι, στους Αγίους Αναργύρους, στο Ήλιον. Ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας οι διαδηλώσεις φταίνε που οι άνθρωποι δεν έχουν στο παντελόνι τους, δεν τους περισσεύουν 5 ευρώ. Λοιπόν, περνάνε, βλέπουν τις βιτρίνες και δεν αγοράζουν τίποτα. Αυτό είναι που φταίει για την κατάσταση, ίσα ίσα που γίνεται προσπάθεια να συκοφαντηθούν οι αγώνες του λαού, όσοι φταίχτες
για τα προβλήματα. Τώρα πλέον είμαστε όλοι εμπειροί, και εσείς και εμείς. Να σας μεταφέρω όμως, κύριε Πρωτούλη. Από την εκδήλωση της προηγούμενης κρίσης από το 2009, το πρώτο μνημόνιο με τους τόσο εφαρμοστικούς νόμους, το δεύτερο, το τρίτο, έχουν περάσει 10 ολόκληρα χρόνια. 10 ολόκληρα χρόνια. Να σας μεταφέρω όμως ένα επιχείρημα. Που πλέον είμαστε όλοι πιο εμπειροί για το ποιος στέει. Που μου είπαν ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το ΠΑΜΕ, όταν κάνει συγκέντρωση, όταν κάνει πορεία, την κάνει σοβαρά και οργανωμένα. Υπάρχει υπεύθυνος, υπάρχει περιφρούρηση. Δεν είναι εύκολο ο καθένας ούτε να παρισφρήσει, ούτε να εκμεταλλευτεί αυτή την κινητοποίηση για να κάνει τα δικά του. Ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν θα πρέπει να έχει και ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί είναι αυτό που το κάνει και με το σωστό τρόπο. Δηλαδή ως κοπλιμάν, τέλος πάντων, ως θετικό, ναι, το είπαν. Οπότε γιατί έχετε εσείς πρόβλημα με το νομοσχέδιο που θέλει να κάνει και τους άλλους να το κάνουν λίγο πιο μαζεμένα? Ναι, να τα απαντήσουμε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το κάνει αυτό γιατί είναι ένα κόμμα εμπειρό 100 χρόνων. Και το κάνει αυτό γιατί προστατεύεται από τι περιφρουρείται. Μια διαδήλωση την οποία την οργανώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως η χθεσινή με χιλιάδες διαδηλωτές, ή εκεί που παρεμβαίνει, που περνάει, ας το πούμε έτσι, ο λόγος του, σε σωματεία που υπάρχουν πλειοψηφία άνθρωπων που είναι φίλων ή πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί ακριβώς περιφρουρείται ο αγώνας των εργαζομένων από την κρατική καταστολή και βία. Αυτή είναι η περιφρούρηση. Η περιφρούρηση των σωματείων, η περιφρούρηση ακόμα και των φορέων, των φοιτητικών συλλόγων, των ανθρώπων που βγαίνουν και διαδηλώνουν για χίλια δυο ζητήματα που υπάρχουν. Το πρώτο πράγμα που έχουν στο μυαλό τους είναι να περιφρουρηθούν από την κρατική καταστολή. Από εκεί πηγάζει η βία απέναντι στις διαδηλώσεις. Μάλιστα. Και ποιο σημείο του νομοσχεδίου είναι πιο ενοχλητικό για σας, για το ΚΚΕ? Από την αρχή μέχρι το τέλος είναι για μας ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο χουντικής σκοπής. Γιατί δεν χρειάζεται, βάλτε τα απέναντι και θα το διαφέρετε. Θα καταθέτατε εσείς μια πρόταση ολοκληρωμένη για ένα τέτοιο νομοσχέδιο? Ολοκληρωμένη. Καταθέσαμε την πρόταση να αποσυρθεί. Ναι, εντάξει, αυτό. Το κίνημα αλλαγής έκανε πρόταση για να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση. Δεν πρέπει να υπάρχει. Το κίνημα αλλαγής έχει λερωμένη τη φωλιά του. Γι' αυτό και προσπαθεί να εξοραίσει ένα πράγμα που ζέχνει από παντού. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, δηλαδή το μεγάλο μας πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή σαν χώρα, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει ο λαός μας, είναι να βάλουμε περιορισμό στο δικαίωμά του να εκφραστεί, να βάλουμε περιορισμό στο δικαίωμά του να διαδηλώσει, ή να βοηθήσουμε το δικαίωμά του να διαδηλώσει, να εκφραστεί, να βγάλει τα τεράστια προβλήματά του? Αυτή τη στιγμή πάνε εκατοντάδες σωματεία, δεκάδες κλάδοι πηγαίνουν στο Υπουργείο Εργασίας και σε άλλα υπουργεία και βρίσκουν τις πόρτες κλειστές. Βρίσκουν τις πόρτες κλειστές και τα μάτα απ' έξω να τις περιμένουν. Τι θα κάνουμε? Δεν θα βάλουμε φήμωτρο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο και θα αποδεχτούμε με όποια δικαιολογία πλασάρουν αυτή τη στιγμή τα κυβερνητικά χείλη ή και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν τη φωλιά τους λερωμένη, θα τη δεχτούμε για να μπει φήμωτρο στον κόσμο σε τέτοια περίοδο? Επειδή μιλάτε τώρα για την περίοδο, η περίοδος αυτή είναι περίοδος τουρισμού και μάλιστα πολλοίς κόσμος έβρισκε δουλειά αυτή τη περίοδο και από τα ξενοδοχεία και από τον επισιτισμό. Πώς βλέπετε τώρα να κινείται αυτός ο τομέας της εργασίας? Ναι, είναι πολύ άσχημη κατάσταση. Χρειάζεται όποιος κάνει μία βόλτα αυτή τη στιγμή, εγώ για αντίστοιχη, ας το πούμε έτσι, και κομματική δουλειά βρισκόμουν στα Χανιά στις αρχές της εβδομάδας. Μάλιστα είχαμε και μια μεγάλη συγκέντρωση για αυτό το θέμα, για τον τουρισμό στα Χανιά, ακόμα μια εκδήλωση τη Δευτέρα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Και είναι πάρα πολύ άσχημη γιατί όχι μόνο είναι το ζήτημα ότι από τα ρεκόρ υποτίθεται που θα έφερνε αυτή η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού στη χώρα, τα ρεκόρ το ένα πίσω από το άλλο, δηλαδή αυτή τη στιγμή περίμεναν για 32 εκατομμύρια τουρίστες πριν την πανδημία. Εντάξει, αυτό πριν προπανδημία, τώρα σε αυτό δεν είναι πολιτική επιλογή. Είχαν γίνει και αντίστοιχα ανοίγματα κτλ. Εντάξει, το μονοσήμαντο να το συζητήσουμε, ότι θα έπρεπε να έχουμε αναπτύξει άλλους πιο παραγωγικούς τομείς, αλλά τώρα τι να κάνουμε. Ναι, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε χιλιάδες άνθρωποι να μην έχουν εισόδημα. Να μην έχουν καθόλου εισόδημα, γιατί δεν είναι αυτά που λέει η κυβέρνηση. Όλοι γνωρίζουν ότι δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι περνούν κάτω από τα ραντάρ των κρατικών υπηρεσιών, δηλαδή βρίσκονται
ανασφάλιστοι, δουλεύουν λίγες μέρες το χρόνο, δουλεύουμε τις γνωστές συνθήκες της ελαστικής απασχόλησης, δεν καταγράφονται πουθενά και βρίσκονται στα πρόθυρα να μην υπάρξει κανένα σύστημα. Άρα τι πρέπει να γίνει? Περίπτωση, στην καλύτερη περίπτωση να ζήσουν με ένα εισόδημα 1.600-1.800 ευρώ για όλο το 2020. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η κυβέρνηση να αφήσει τα φήμωτρα που πάει να βάλει στους εργαζόμενους και εδώ και τώρα να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα που έχουν χιλιάδες ξενοδοχοϋπάλληλοι για εισόδημα αξιοπρέπειας για όλους αυτή τη στιγμή, να ανοίξουν τα ταμεία για τους εργαζόμενους και όχι για τους επιχειρηματικούς ομίλους, όχι για τον ΝΑΤΟ που δίνονται 4 δις, όχι για τους μεγαλοβιομήχανους, όχι για αναπτυξιακούς νόμους χαριστικά και γύριστα, να δοθούν στους εργαζόμενους για αξιοπρεπές εισόδημα αυτή την περίοδο που το έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Οι εργαζόμενοι, και αντίστοιχα να απαλλαγούν από χρέη που αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς τρέχουν, παρότι στον οικογενειακό προϋπολογισμό δεν μπαίνει ούτε δωρό. Επειδή το έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα τρέχει, μόλις... τα νερά τρέχουνε. Ναι. Τρέχει και το χρονόμετρο εδώ. Βρέχουνε. Κύριε Πρωτούλη, επειδή έχουμε 1,5 λεπτό, να κάνουμε και ένα μεγάλο περίπατο μαζί σας ολοκληρώνοντας, γιατί είστε και της αυτοδιοίκησης. Έστω και στο... τι λέει η περιφέρεια. Ναι. Τι λέει η περιφέρεια και η λαϊκή συσπήρωση για αυτό, ναι, το ζήτημα. Δεν έχει συζητηθεί στην περιφέρεια, έχει συζητηθεί στο Δήμο της Αθήνας. Επειδή όμως είναι ένα θέμα που αφορά και την περιφέρεια Τυχής. Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Δεν είναι μεγάλος περίπατος, είναι μεγάλος τραγέλαφος αυτό που γίνεται. Δεν πρέπει να γίνει αυτή η μετατροπή του ιστορικού κέντρου ή δεν γίνεται σωστά? Δώστε μας ένα στίγμα. Κοιτάξτε, το θέμα είναι πρώτον, τι αλλαγές είναι αυτές που γίνονται? Είναι αλλαγές ουσίας, δηλαδή είναι αλλαγές για να περιορίσουν το αυτοκίνητο που αυτό, ναι, το συζητάμε κι εμείς. Είναι αλλαγές για να αυξηθεί ο δημόσιος ελεύθερος χώρος, ο κόσμος να περπατάει, αυτό το συζητάμε κι εμείς. Εδώ έχουμε ένα αποσπασματικό έργο. Ένα πανάκριβο έργο, παρότι είναι αποσπασματικό. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι για να καταλάβω, επειδή σας ρωτήσαμε για την περιφέρεια. Ναι, η κεντρική δρόμη Σταδίου και Πανεπιστημίου ανήκει στην περιφέρεια ή ανήκει στο Δήμο Αθηναίων και έπρεπε να εκρίνεται πρώτα, να εκρίνει πρώτα το έργο η περιφέρεια και μετά να κλείσει ο δρόμος? Είναι ένα μπλεγμένο πράγμα. Ξέρετε, το οδόστρωμα ανήκει στην περιφέρεια, το πεζοδρόμιο ανήκει στο Δήμο. Α, ωραία. Τότε θα κάνουμε άλλο ραντεβού γι' αυτό, γιατί μας διώχνουν, κύριε Πρωτούλη. Αυτά υπήρχε ένα δυσεπίλητο πρόβλημα, δηλαδή οι γκαζοντενεγκέδες που πήγαμε τα φυτά. Μάλιστα, ναι, χθες δεν το είχα ξαναδεί. Τις αρντινιέρες μας, τις λέτε. Τις γκαζοντενεγκέδες, λέτε, τις αρντινιέρες του Δήμου. Ναι, και είδα χθες τη συγκέντρωση που κάναμε, έχουν αρχίσει και μπαίνουν σε γλάστρες φοίνικες. Ωραία. Θα τους μεταφυτεύσουμε μετά. Είναι εντυπωσιακό το θέμα. Κύριε Πρωτούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, την καλημέρα μας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.